Παρακαλώ, ησυχία στο κοινό έξω, έτσι. Σταμάτα. TechSmart.gr, ακόμα ένα επεισόδιο με ακόμα ένα smartphone, πάλι ένα rugged smartphone, σαν αυτά που κάναμε τις δύο προηγούμενες φορές, αν θυμάστε. Πρόκειται για το AGM Alpha 2 Rio, σας δείξαμε το Alpha 8 και το M1, θυμάστε που το κάναμε και ένα τα σκληρά τα τεστ. Ακόμα ένα κινητάκι της ίδιας μπράντας από το safesales.gr που μας το έστειλε και αυτό για να το δοκιμάσουμε και να πούμε τη γνώμη μας. Γενικά από τα προηγούμενα μοντέλα είμαι αρκετά ευχαριστημένος, οπότε θα προχωρήσουμε σε unboxing και review της συσκευής. Για πάμε! Να το λοιπόν το AGM Alpha 2, ωραίο από κοντά παιδιά, safesales.gr, ευχαριστούμε τα παιδιά που μας το έστειλαν και πάλι, πολύ καλή εξυπηρέτηση, ελληνικό κατάστημα. Με εγγυησούλα μπορείτε να το πάρετε, θα βάλω link στην περιγραφή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγα specs, δεν ξέρω, νομίζω δεν θα ζουμάρω, θα σας τα πω εγώ γρήγορα και σας δείχνω κάποια πλάνα από το κινητό. IP68 dust και waterproof, 175 γραμμάρια, 4 ίντσες οθόνη 800x480 pixel, Gorilla Glass 3 για να αντέχει, τετραπύρινος επεξεργαστής, Qualcomm MSM8909, διαβάζουμε, Android 5.1, LTE εντάξει, είναι δίκαρτο, όπως μπορώ να διαβάσω εδώ πέρα με standard SIM και παίρνει και κάρτες SD μέχρι 32 GB. Κύρια κάμερα στα 8 MP και η selfie cam, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, στα 2 MP. Μπαταρία, ζήτηση μπαταρίας για να δούμε τι λέει εδώ, 2600 mAh. 2 GB μνήμη RAM, δηλαδή δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στο να παίξουμε τα παιχνιδάκια μας. Θα τρέχει άνετα. Και 16 εσωτερική του μνήμη. Νομίζω τα είπα όλα. Και δεν πάμε να ανοίξουμε λίγο μέσα να δούμε τι έχει το κουτάκι μας. Γιατί ανυπομονώ, μαύρο κλασικό έτσι βλέπετε. Και εδώ μέσα το ματ αυτή την υφή. Εδώ πέρα έχουμε την συσκευή μας. Θα την δούμε λίγο αργότερα. Να δούμε τι άλλα περιλαμβάνει η συσκευασία. Quick Start Guide στα αγγλικά και εδώ που είχαμε δει και στο προηγούμενο το μοντέλο το Alpha 8, AGM Alpha 2 Rio σε παρένθεση, ναι, στα αγγλικά, Replace Battery Cover, λογικά θα είναι και αυτό με το κατσαβιδάκι για να βάλουμε τη SIM και λοιπά μέσα, θα το δούμε τώρα. Να το, αυτό το κλειδάκι που αν και εμένα δεν με βολεύει πολύ παιδιά, καλό είναι να το έχετε σε μια τσαντούλα κάπου. Θα σας χρησιμεύει πάντα αν θέλετε να βγάλετε κάποια μπαταρία ή να αλλάξετε κάποια SIM για να μην κοβαλάτε μεγάλο κατσαβίδι. Καλωδιάκι USB, μακρούτσικο το βλέπω, για να δούμε. Θα το ανοίξω φυσικά, έλα, του κουτσούκου. Εντάξει, ναι, δεν είναι 3 ή κάτι τέτοιο, ok. USB καλωδιάκι, συνηθισμένο. Το power brick, ο φορτιστής βασικά, το βασικό κομμάτι και αυτά μπορούμε να δούμε μέσα στην συσκευασία. Πάμε να δούμε κινητάκι κατευθείαν, αφού σας είπα τα specs, πριν το ανοίξουμε να το δούμε εδώ μέσα στη ζελατινούλα του τι έχει. Ορίστε, έτοιμο. Βλέπετε εδώ πέρα ακριβώς το ίδιο σύστημα με τις βίδες, αλλά έχει πάρα πολλές, ωραίο design, έχει αυτά τις πορτοκαλί λεπτομέρειες. Για να θα το ξεσφίξω, θα το ξεβιδώσω σε λίγο για να μπορέσετε να το δείτε κι εσείς καλύτερα. Εδώ είναι η μπροστινή του η κάμερα, βλέπω πρέπει να έχει και αυτοκόλλητο και άλλες πορτοκαλί λεπτομέρειες, είναι πιο ελαφρύ από το προηγούμενο, το άλλο ήταν πολύ βαρύ, πολύ δυνατό. Τα κουμπάκια εδώ πέρα power, βλέπουμε εδώ και τις power, και έχει δύο κουμπάκια, θα το δω αυτό τι είναι, γιατί από εδώ είναι η ένταση, το ένα είναι power, το άλλο δεν ξέρω. Βιδούλα, 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 μεταλλικές λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε την θύρα για τα ακουστικά μας πάνω και από κάτω την USB για την φόρτιση, αν μπορέσω να την ανοίξω. Αυτά εδώ πρέπει να τα κλείνετε καλά όταν είναι να το βάλετε στο νερό, να ξέρετε, γιατί θα έχετε ατυχήματα. Λοιπόν, ξεβιδώνω για την κάρτα SIM και εδώ μέσα μπαίνει η κάρτα SD, έχει ειδική υποδοχή. Βλέπουμε την μπαταρία του 2600 mAh, κουμπώνει εδώ πέρα και έχει και αυτό εδώ και αυτή τη λεπτομέρεια που είχε και το άλλο, δεν ξέρω αν φαίνεται, νομίζω φαίνεται, που ήταν για να σφραγίζει καλά
και να μην μπαίνει νερό μέσα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην αρχική οθόνη, δεν έχω βάλει κάρτες SIM, Android 5.1 όπως σας είπα και βλέπουμε ότι διαθέσιμη είναι έκδοση. Να και κάτι καλό, προφανώς θα παίρνει αναβάθμιση. Πάμε να δούμε λίγο καμερούλα, νομίζω αξίζει να τη δοκιμάσουμε. Τώρα παιδιά, για να δούμε, λοιπόν 8 MP, δεν ξέρω πόσο μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Ακούτε και τον ήχο το χαρακτηριστικό, αρκετά γρήγορη. Ελπίζω να μην χάνετε στην κάμερα εικόνα. Αξιοπρεπέστατη παιδιά, καλό focus έχει. Σε καλό φωτισμό δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, 8 MP είναι πάρα πολύ καλή. Να είστε σίγουροι. Να δούμε και λίγο τι, τι έγινε ρε παιδιά, τι ήχος ήταν αυτός. Λοιπόν, να δούμε λίγο και την μπροστινή. Αν και τώρα με τα φώτα που χτυπάνε από πίσω, βίντεο, πανόραμα, φωτογραφική μηχανή. Από εδώ έχει κάποιες ρυθμίσεις και αν τα είχα, smile capture, βλέπετε face detection, red eye reduction, έχει και ρυθμισούλες δικές του. Για να κάνουμε λίγο, να δούμε εδώ, HDR, flash κλπ. Και νομίζω πως γυρνάμε τώρα, κάπως έτσι. Και έτσι γυρνάμε στην μπροστινή κάμερα. Τώρα χτυπάνε τα φώτα, χτυπάει η κάμερα. Χτυπάνε όλα μαζί. Βάζεις και timer αν θες χρόνο, 3 δευτερόλεπτα. 19, βλέπετε. Παίρνεις την πόζα και βγάζεις την φωτογραφία σου. Λοιπόν, την ακυρώνω. Τη βγάλουμε κατευθείαν. Λοιπόν, μουσική. Μουσική δεν θα έχει κάτι μέσα για να ακούσουμε. Θα πούμε λίγο ιντερνετάκι. Έχω συνδεθεί στο WiFi. Να δούμε έτσι ένα βιντεάκι, λίγο την ανάλυση οθόνης. Όπως σας είπα, τα 2 GB RAM δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, παιδιά. Ναι, σαν Tech Smart θα πούμε. Για να πάμε λίγο YouTube να δούμε κάποιο βιντεάκι μας. Για να δούμε το βίντεο μας το τελευταίο. Γεια σας παιδες, ακόμα ένα επεισόδιο techsmart.gr. Μια χαρά ο ήχος. Σήμερα σας έχω έτσι λίγο κάτι διαφορετικό, κάτι που ήθελα να πάρω. Καλή γωνία θέασης. Σταμάτα Βασίλη, ωραίο βιντεάκι. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ρίξτε και ένα subscribe. Μην ξεχνάτε στο κανάλι μας, παιδιά, αν σας αρέσουν τα βίντεο. Μια χαρά γωνία θέασης. Είπαμε είναι και γερή οθόνη, γιατί είναι να κάνει και τέτοια το κινητό. Θα το ρίξω λίγο μετά, θα το βάλουμε πιο μακριά την κάμερα. Βλέπετε εδώ τρέχουν όλες μαζί οι εφαρμογές, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Τι άλλο είχα βάλει, νομίζω ένα παιχνιδάκι εδώ, μια τοξοβολία. Τώρα δεν έχει νόημα, παιδιά, να στην. Να σας δείξω το έχουμε πει, βλέπετε φακό, βλέπω εδώ, ραδιόφωνο, για να δούμε, φακός. Εντάξει, τώρα με τόσο φως που έχω βάλει εγώ, να δείτε το έτσι. Καλό. Είναι γενικά ένα smartphone, παιδιά, για εσάς που έχετε, που σας αρέσει περιπέτεια, ψάρεμα, κυνηγή, που είστε έξω στα κάμπινγκ, το πετάτε και θέλετε να είναι και smartphone όμως, θέλετε να έχετε και το ίντερνετ σας, θέλετε να έχετε και τη φωτογραφική μηχανή σας, να βγάλετε τις φωτογραφίες σας. Θέλετε το GPS σας, να μπορείτε να το έχετε κατεβασμένο εδώ πέρα, να έχετε πρόσβαση και να είναι και τηλέφωνο και να μην καταλαβαίνει και τίποτα, να είναι αδιάβροχο, γερό, γερή κατασκευή. Σας λέω παιδιά, εγώ τα έχω αγαπήσει αυτά τα τηλέφωνα και νομίζω θα πάνε καλά και αρκετά τα πολυδεφημίζει ο κόσμος. Τώρα θέλω να δω λίγο αυτό το κουμπάκι τι έκανε. Αυτό το κουμπάκι παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό εντάξει, οκ. Okay. Εδώ πέρα. Αυτό μήπως είναι για την κάμερα, για να δούμε λίγο. Πού ήμασταν. Τόσο κι αν είναι για να βγάζεις φωτογραφίες. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Έχει ξεχωριστό κουμπί. Έχει ξεχωριστό κουμπί για την φωτογραφική. Απλά εγώ έχω βάλει timer τώρα, ο μαλάκας και ωραία, εκεί. Κάνουμε το φωκουσάκι. Εντάξει. Θα μπορούσα απλά να βάζανε, να ήταν ένα από αυτά της έντασης, να μην χρειάζεται άλλο κουμπί, αλλά δεν μας χαλάει. Καλή είναι η πορτοκαλί αυτή λεπτομέρεια. Τώρα τι θέλετε να το χτυπήσω, τι να το κάνω ρε παιδιά, είναι εντάξει, μην είναι δυνατό. Πατάνε εδώ ήχη για να το κλείσουμε κιόλας. Ωχ, ξοξεύτηκε το κλειδάκι. Είπαμε dust proof, θα το πετάξω και μία μετά στον τοίχο να το δοκιμάσω. Τα άλλα τα είδατε. Κάτσε να το κάνουμε κανένα καλύτερο τεστάκι. Αυτά προς το παρόν από μένα. Νομίζω αν σας αρέσει, παιδιά, έχω στην περιγραφή κάτω όλες τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένης συσκευής, του AGM Alpha 2 Rio.
Αν θέλετε να το αποκτήσετε, safesales.gr, βρείτε στην περιγραφή όλα τα links. Ράφι Ρεκ, ο φίλος Άλκης είναι πίσω από τις κάμερες, παιδιά. Με τραβάει εδώ να παίρνω το κινητάκι μας. Αφού το έχετε ρίξει, το έχετε χτυπήσει, το πατάτε και ένα πλησιματάκι και το κάνετε σαν καινούριο. Το ρίχνετε και μία μέσα εδώ, το κάνετε μία σαν το γύρο του θανάτου. Φαίνεται καλά, ρε. Ή και κάνεις focus ή... Και όλα δουλεύουνε ρολόι. Το ξαναπλένουμε. Και ελπίζω να δείξει τώρα, παιδιά, γιατί... Να το. Κυρίλα είμαστε. Λοιπόν, δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ θέλω να εστιάσεις εδώ, φίλε Άλκη. Εδώ να εστιάσεις. Να είμαστε. Εδώ είναι ο φίλος Άλκης. Πού είναι? Εγώ είμαι αυτός. Κάπου εκεί πίσω. Και τον βγάζω φωτογραφίες με νερό. Λοιπόν, τι άλλο δείξουμε, πάμε να φύγουμε. Κάνουμε και λίγο σαπουνάκι. Λοιπόν, ωραία, και ειδοποίηση. Και μόλις ήρθε και ένα mail. Ορίστε. Νέες ειδοποίησεις λέει της Google.